Καλωσορίζω όλους τους καλούς φίλους και φίλες σε ένα ακόμα podcast στο κανάλι μου στο YouTube Στράτος Μελίτης και Αρχαία Ελληνική Ιατρική. Σε αυτό το podcast θέλω να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά τον καρκίνο και αφορά ουσιαστικά μία συνεργασία που πλέον αποκτά ρυθμό καταιγίδας, αλλά με την καλή έννοια, συνεργασία λοιπόν ανάμεσα σε χημειοθεραπευτικούς παράγοντες, σε φάρμακα δηλαδή, κατά του καρκίνου, χημειοθεραπεία, κλασική χημειοθεραπεία, σε συνεργασία όμως με τα ισχυρότερα διατροφοφάρμακα της φύσης. Ας ονομάσουμε λοιπόν αυτό το άρθρο, το οποίο θα το αναρτήσω κάποια στιγμή και στα μέσα μαζικής δικτύωσης, πολυφενόλες και χημειοθεραπεία εναντίον του καρκίνου των οωθικών. Θα επικεντρωθούμε κυρίως στον καρκίνο των οωθικών. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν οι μελέτες σχετικά με τη δράση των βιταμινών εναντίον του καρκίνου είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενες. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχω έρθει σε σύγκρουση με την καλή έννοια, δημιουργική σύγκρουση, ουσιαστικά όχι σύγκρουση, αντίθεση. Εξάλλου και η έννοια της διαλεκτικής αυτό είναι θέση, θέση, αντίθεση, σύνθεση. Λέει ο καθένας τη θέση του, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια αντίθεση, κρατάμε τα καλύτερα στοιχεία από τις δύο θέσεις και τα συμπτύσσουμε σε μια καινούργια θέση η οποία έχει τα καλύτερα, τα κορυφαία στοιχεία και από τις δύο, και από τους δύο συνομιλητές. Άρα λοιπόν έχω έρθει αρκετές φορές σε αντιθέσεις με συναδέλφους, με διατροφολόγους, με γενετιστές, με γιατρούς, σχετικά με το κατά πόσο βοηθούν οι βιταμίνες σαν συμπλήρωμα, προσέξτε, σαν συμπλήρωμα απέναντι στον καρκίνο. Υπάρχουν λοιπόν μελέτες που δείχνουν ότι π.χ. βιταμίνη C με τη μορφή ασκορβικού οξέως, γιατί έχει πολλές μορφές, σε μικρές δόσεις, όχι μόνο δεν καταπολεμά τον καρκίνο, αλλά φαίνεται πως τον ενισχύει σε κάποιες μελέτες. Αντίθετα, όταν πρόκειται για πολυσωματιδιακή βιταμίνη C, τα πράγματα φαίνεται ότι είναι διαφορετικά. Ειδικά δε, όταν πρόκειται για ενδοφλέβια χορήγηση βιταμίνη C σε πολύ υψηλές δόσεις, κάτι που δεν γίνεται στην Ελλάδα, τότε τα πράγματα είναι απίστευτα στη δράση της C εναντίον του καρκίνου, σε πάρα πολλές μελέτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε έχει 8 μορφές. Δείτε αν θέλετε το βίντεο στο YouTube σχετικά με τη βιταμίνη Ε και τις δράσεις της. Είναι πολύ πιο αναλυτικό. Εδώ θα πούμε απλά ότι η βιταμίνη Ε έχει 8 μορφές. Έχει 4 μορφές το κοφερόλης και 4 μορφές το κοτριενόλης. Οι πιο γνωστοί, σχεδόν το 99% των συμπληρωμάτων που κυκλοφορούν, τι κάνουν, χρησιμοποιούν την φθηνή μορφή, η οποία είναι και θεωρητικά η πιο απορροφήσιμη. Α το κοφερόλη. Ναι, αλλά η α το κοφερόλη δεν βοηθά σχεδόν καθόλου ενάντια στον καρκίνο. Αντίθετα, σε κάποιες μελέτες, ναι, όπως καταλάβατε, φαίνεται ότι ενισχύει κιόλας τον καρκίνο. Αντίθετα όμως, η γάμα και δέλτα, ειδικά η δέλτα, αλλά και η γάμα, γάμα και δέλτα το κοτριενόλι, έχει εκπληκτικά αποτελέσματα ενάντια στον καρκίνο. Και όχι σε έναν τύπο, σε πολλούς. Επίσης, υψηλές δόσεις βιταμίνης B6 φαίνεται πως ενισχύουν τον καρκίνο. Όπως και κάποιες μελέτες δείχνουν το ίδιο και στη βιταμίνη B12. Υψηλές δόσεις B12 φαίνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενισχύουν τον καρκίνο. Άρα λοιπόν, βλέπουμε πως η μορφή της βιταμίνης, η ποιότητά της, η δοσολογία παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Είναι λοιπόν μια αμφιλεγόμενη κατάσταση και πολύ πιθανό να αργήσει να ξεκαθαρίσει το θέμα. Όταν όμως μιλάμε για τα πυρηνικά, για τα βαριά στρατηγικά όπλα της φύσης, για τις βόμβες νετρονίου στην κυριολεξία, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Αναφερόμαστε ασφαλώς στα πανίσχυρα φυτοθεραπευτικά στοιχεία, στις εκπληκτικές πολυφενόλες, οι οποίες μέχρι το 2019, στην τελευταία μελέτη που είχα κάνει, τα κορυφαία περιοδικά φτάνανε τις 9.000, δηλαδή ο άνθρωπος είχε ανακαλύψει 9.000 πολυφενόλες. Φανταστείτε ότι
περίπου το 2003-2004 μιλάγαμε για 3.000 πολυφενόλες. 2019 έχουμε φτάσει σε 9.000 πολυφενόλες. Η νέα μελέτη που τώρα και εγώ κοιτάγα το 2022 έχει φτάσει στις 10.000. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ πιθανό το 2050 να έχουμε καμιά 20.000 πολυφενόλες. Από τις οποίες δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα. Ούτε το 3% το τι κάνουν. Ούτε το 0,3% δεν ξέρουμε, συγγνώμη. Φαίνεται λοιπόν ότι οι επιστήμονες έχουν αρχίσει, οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι επιστήμονες, έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι ένα όπλο απέναντι σε έναν τόσο έξυπνο εχθρό, όπως ο καρκίνος, είναι πολύ δύσκολο να τον νικήσει. Πολύ δύσκολο. Γι' αυτό αρχίζουν να κάνουν κάποιες συνεργασίες με πολύ πολύ ισχυρά φυτοθεραπευτικά στοιχεία, τα οποία μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν τα προβλήματα που αναφέραμε που έχουν οι βιταμίνες, που είναι αντικρουόμενες οι μελέτες. Είναι ξεκάθαρες οι μελέτες. Δηλαδή οι πολυφενόλες και οι υποκατηγορίες τους, όπως οι φλαβόνες, που είναι η υποκατηγορία των φλαβονοειδών, είναι ασύλληπτες, είναι εξωπραγματικές οι ιδιότητες τους να δουλεύουν σαν τέλεια ρυθμισμένα ρομπότ, να σκοτώνουν καρκινικά κύτταρα με 100 διαφορετικούς τρόπους, να δίνουν εντολή απόπτωσης, αυτοκτονίας δηλαδή, να εμποδίζουν μεταλλαγμένα κύτταρα τα οποία υποτίθεται είναι προστατευτικά, όπως είναι η πρωτεΐνη P53 που είναι ένας ακίνητος φρουρός. Ναι, αλλά άμα μεταλλαχθεί, όχι απλά δεν είναι ακίνητος φρουρός, αλλά πολλές φορές συντελεί και στη δημιουργία καρκίνου. Ή όπως παραδείγματος χάρη κάποια γονίδια τα οποία έχουν οι γυναίκες κυρίως στον καρκίνο του μαστού, τα μπράκα, τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι ακίνητη φρουρή για να μην εμφανιστεί καρκίνος του μαστού, αλλά τα μεταλλαχτούν, συμβάλλουν τα ίδια τα γονίδια αυτά που ήταν κάποτε φύλακες στο να δημιουργηθεί ο καρκίνος, συγγνώμη. Εδώ θυμάμαι τη γιαγιά μου τη συγχωρεμένη που έλεγε ποιος σου έβγαλε το μάτι και το είναι η πληγή τόσο βαθιά, ο φίλος σου. Δηλαδή αυτός που πριν προστάτευε είναι αυτός που τελικά πολλές φορές όταν μεταλλαχθεί μας τιμωρεί. Δηλαδή αυτά που τρως, πίνεις και σκέφτεσαι δημιουργούν ένα τόσο τοξικό περιβάλλον, αυτό που λέμε εξοκυτάρια matrix, εκεί που ζουν και αναπνέουν τα κύτταρα, μια υδαρής ουσία που αποτελεί το 20% του ανθρωπίνου σώματος, την τοξινώνουν τόσο πολύ που μετά τα ίδια μας τα γονίδια μας επιτίθενται. Άλλωστε, τα γονίδια είναι που μεταλλάσσονται και γεννάνε τι? Μεταλλαγμένα, καρκινικά, βλαστοκύτταρα. Τα βλαστοκύτταρα, το λέει και η λέξη, είναι βλαστοκύτταρα. Κύτταρα που βλασταίνουν, που πολλαπλασιάζουν και γεννούν ασταμάτητα καινούριους γιους και κόρες καρκινικών κυττάρων. Ενώ στην πραγματικότητα ποιος ήταν ο ρόλος τους, σαν βλαστοκύτταρα, να πηγαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος έχει τραυματιστεί και να γίνονται αυτοί, να γίνονται μάτι, να γίνονται πνεύμονας. Αυτά λοιπόν που αποτελούσαν το κορυφαίο όπλο ίασης για τον άνθρωπο, μόλις το γονίδιο που τα παράγει μεταλλάχθηκε, γίνονται ζόμπι, γίνονται η επιτομή, ο χειρότερος μας εχθρός, καρκινικά βλαστοκύτταρα. Στο συγκεκριμένο βίντεο λοιπόν εστιάζουμε στον καρκίνο των οθικών. Έτσι. Και στη συνεργασία ενός εκπληκτικού διατροφοφαρμάκου, λέγεται μπαϊκελίνη, μπακαλεΐνη, συγγνώμη, μπαϊκαλεΐνη, κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι η βαϊκαλίνη και η βαϊκαλεΐνη, έχουν αυτές τις δύο μορφές. Η βαϊκαλεΐνη είναι η πιο δραστική μορφή της. Είναι ένα από τα, θα το γράψω κιόλας για να μην σας μπερδεύω, γιατί τώρα ακούτε απλά, θα το γράψω κιόλας για να το έχετε στα χέρια σας, να το μελετήσετε όσοι θέλετε. Είναι ένα από τα ισχυρότερα φυτοθεραπευτικά στοιχεία που προσωπικά χρησιμοποιώ σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό, ο οποίος είναι ο ογκολόγος, ο οποίος θα συνταγογραφήσει την κατάλληλη χημειοθεραπεία. Είναι μια φλαβόνη, ανήκει στα φλαβονοειδή λοιπόν, η οποία αρχικά απομονώθηκε από τις ρίζες ενός εξαιρετικού κινέζικου φυτού, λέγεται σκουτελάρια baikalensis, εξού και baikaleini, από εκεί παίρνει το όνομά της. Υπάρχει βέβαια και η λατεριφλόρα, είναι
ένα διαφορετικό, μια διαφορετική μορφή σκουτελάριας, η οποία είναι πρακτικά, αυτή η βαϊκαλεΐνη είναι η αγλυκόνη της βαϊκαλίνης, για όσους ασχολούνται βαθύτερα με την επιστήμη της διαιτολογίας ή την, το κομμάτι της χημείας της διατροφής, θα το βρείτε σαν αγλυκόνη της βαϊκαλίνης. Έτσι. Αυτό το εκπληκτικό διατροφοφάρμακο φαίνεται ότι δράει εντυπωσιακά κατά του καρκίνου των οθικών. Όχι μόνο, υπάρχει και μελέτη του 2016, την οποία αν έχουμε λίγο χρόνο να τη δείξουμε, αλλά κυρίως στον καρκίνο των οθικών, είναι πάρα πολλές μελέτες για τον καρκίνο των οθικών, ειδικά όταν συνεργάζεται με χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Βλέπετε λοιπόν ότι η φύση δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί ακόμα και με τα πιο βαριά τοξικά φάρμακα τα οποία κατασκεύασε ο άνθρωπος. Γιατί μην γελιόμαστε, οι χημειοθεραπείες είναι πάρα πολύ τοξικές. Γι' αυτό και οι περισσότερες εξ αυτών, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αν μπείτε και γκουγκλάρετε, θα δείτε ότι τις κατατάσσουν στη νούμερο 1 αιτία καρκινογένεσης. Δηλαδή αυτό για το οποίο σκοτώνουν, το προκαλούν κιόλας. Παρόλα αυτά, σε αυτή την περίπτωση τώρα δεν κρίνουμε τη χημειοθεραπεία. Πάμε να πάρουμε τα καλύτερα για τους δύο κόσμους. Σε μελέτη λοιπόν του 2017 από το Τμήμα Διατροφικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου της Σεούλ και το Κολέγιο Ιατρικής της Κορέας, μελετήθηκε αυτή η πολύ σημαντική συνεργασία. Βαϊκελίνη και σισπλατίνη. Σισπλατίνη είναι ένα αντικαρκινικό φάρμακο κατά του καρκίνου των οθικών. Δυστυχώς όμως πολλές φορές οι καρκινικοί όγκοι επανέρχονται, εμφανίζοντας μάλιστα εξαιρετική ανθεκτικότητα απέναντι στο φάρμακο. Θα πούμε σε λίγο γιατί. Οι επιστήμονες λοιπόν συνδύασαν σισπλατίνη και βαϊκελίνη. Γιατί το έκαναν αυτό, είπαμε. Η σισπλατίνη κάνει αυτά. Είναι ένα φάρμακο κατά του καρκίνου των οθικών. Όμως πολλές φορές δημιουργείται αντίσταση. Πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση και ανθεκτικότητα στο φάρμακο. Αυτό γίνεται γιατί στο αρχικό επίπεδο οι γη και οι κόρες των αρχαίγονων βλαστοκυττάρων πεθαίνουν εύκολα από τη χημειοθεραπεία. Η χημειοθεραπεία δηλαδή τα εξοντώνει τα καρκινικά κύτταρα πάρα πολύ εύκολα. Όμως τα καρκινικά βλαστοκύτταρα που στον αρχικό όγκο αποτελούν περίπου το 1% των κυττάρων, μόνο το 1%, δεν παθαίνουν τίποτα. Η χημειοθεραπεία λοιπόν, αφού εξόντωσε με ευκολία τους γιους και τις κόρες των καρκινικών βλαστοκυττάρων, οπότε ο όγκος μειώθηκε εντυπωσιακά, στη συνέχεια όμως τα ακόμα πιο ερεθισμένα μεταλλαγμένα γονίδια λόγω της χημειοθεραπείας ερεθίστηκαν πολύ περισσότερο λόγω της φλεγμονής, της οξείδωσης, της τοξικότητας που δημιουργήθηκε, αύξησαν το ρυθμό παραγωγής των τρομερών και φοβερών καρκινικών βλαστοκυττάρων. Οπότε ο νέος όγκος που δημιουργήθηκε δεν ήταν από 1% καρκινικά βλαστοκύτταρα, αλλά από πολύ περισσότερα. Και σε κάποιες περιπτώσεις, ο όγκος είναι αποκλειστικά σχεδόν, αποτελείται αποκλειστικά σχεδόν από καρκινικά βλαστοκύτταρα, τα οποία, όπως είπαμε, οι χημειοθεραπείες δεν τους κάνουν τίποτα. Τίποτα απολύτως. Γνωρίζουμε πως αρκετές πολυφενόλες, όταν μιλάμε για 10.000, καταλαβαίνετε ότι τα λέω αρκετές, μπορεί να είναι και περίπου 300. Και φυτοθεραπευτικά διατροφοφάρμακα μπορούν να εξοντώσουν ακόμα και τα πιο ισχυρά καρκινικά βλαστοκύτταρα. Τους δίνουν εντολή να πεθάνουν. Οι πολυφενόλες λοιπόν θα σκοτώσουν τα καρκινικά βλαστοκύτταρα και η χημειοθεραπεία θα σκοτώσει τους γιους και τις κόρες. Αυτό σκέφτηκαν οι επιστήμονες. Οπότε έτσι ξεκίνησε και αυτή η πολύ σημαντική συνεργασία. Ποια τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας? Οι επιστήμονες λοιπόν που δοκίμασαν το συνδυασμό φάνηκε πως ενώ ξεκίνησαν καταρχήν μόνο με χημειοθεραπεία στην αρχή, είδαν ότι τα καρκινικά κύτταρα τα οποία έδειχναν αντίσταση δεν έπαθαν τίποτα, δεν συνέβη τίποτα. Ξεκίνησαν λοιπόν να δίνουν μόνο την πολυφενόλη. Επίσης δεν έκανε τίποτα μόνη της. Μόνη της, επίσης η πολυφενόλη δεν κατάφερε να νικήσει τα καρκινικά βλαστοκυττάρα. Είναι τόσο ισχυρά. Ο συνδυασμός όμως σισπλατίνης και βαϊκελίνης έσπασε την αντίσταση του καρκινικού όγκου, επιτρέποντας στα καρκινικά κύτταρα να εξοντωθούν. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα
απίστευτο νέο, ένα νέο που κανένας σοβαρός επιστήμονας δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει, δηλαδή ο συνδυασμός πολυφενολών, χημειοθεραπευτικών συσκευασμάτων, χημειοθεραπεία, ταυτόχρονα κατά του καρκίνου. Δηλαδή, τα φυτοθεραπευτικά στοιχεία προστατεύουν τον ασθενή από την επίδραση της χημειοθεραπείας, ενώ ταυτόχρονα επιτίθονται και κατά των καρκινικών βλαστοκυττάρων, που η χημειοθεραπεία δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Αν αυτό δεν είναι win-win, τότε ειλικρινά δεν ξέρω ποιο είναι. Θα αναρτήσουμε πολύ περισσότερες νέες μελέτες για διάφορους τύπους καρκίνου. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Τα νέα είναι εκπληκτικά. Ελπίζω να άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να καταλαβαίνουν τον ενθουσιασμό μου. Και πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε και στα επόμενα βίντεο, τα οποία θα δείξουν πολλά πολλά περισσότερα στοιχεία απέναντι σε ένα πλήθος καρκινικών όγκων. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Και το κυριότερο, μείνετε μακριά από καρκοτοπιές, γιατί όλο και περισσότερες αρχίζουν να γεμίζουν την καθημερινότητά μας. Άρα λοιπόν, αν δεν κοιτάς εκεί που θες να πας, θα πας εκεί που κοιτάς. Καλή συνέχεια σε όλους.